4 ψήφους. Και περίμενε το χωριό τώρα να δει, επειδή είχα δικαίωμα ως πρόεδρος της κοινότητας να μεταφέρω το νεκροταφείο, τι θα κάνω. Όταν είδε ότι δεν το μετέφερα και παρά την αντίθετη λασεμένη άποψη του χωριού για το θέμα, αλλά σέβομαι και τις λασεμένες απόψεις, προσέξτε αυτό, όταν είδε ότι δεν το μετέφερα, απέκτησα φανατικούς οπαδούς από όλα τα κόμματα για το χωριό μέχρι του σημείου. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος που έλεγε το κόμμα του, γιατί πας και συμφωνείς με αυτά που κάνει ο Γλέβης. Απάντηση. Εγώ την κομματική μου ταυτότητα για την Αθήνα πέσω και συμφωνώ με εκείνα που κάνει το χωριό. Με εκείνα που θέλει το χωριό. Αυτή ήταν η απάντηση. Καταργήθηκαν τα κόμματα και κυριάρχησε η λαϊκή βούληση, η θέληση του χώρου. Στην ίδια συνέλευση εκεί, για να το δείτε τι σημαίνει, στην ίδια συνέλευση, το Κυριακάκι 13 χρονών είχε πετύχει σε εξετάσεις, είχε μπει στο γυμνάσιο, γυμνάσιο δεν είχε το χωριό και έπρεπε όλα τα παιδιά που ήταν στο γυμνάσιο να μαζεύονται μέσα στο χειμώνα, μέσα στο κρύο, να περιμένουν τα αυτοκίνητα τους πάλι στο παρακάτω χωριό. Εχάραγε λοιπόν μέσα στον καβγά το Κυριακάκι στο χέρι του και έλεγε θέλω να μιλήσω. 13 χρονών δεν είχε δικαίωμα ψήφου, 16-18 χρονών. Αλλά είχε δικαίωμα να εκφράσει άποψη. Λέγε Κυριακάκη τι θέλει. Και εξέθεσε το θέμα. Είμαστε μέσα στο κρύο και μέσα στο αλιάζι να φτιαχτεί ένα καταφύγιο. Βάζω την πρόταση. Να φτιαχτεί το καταφύγιο. Να φτιαχτεί το καταφύγιο. Και φτιάχτηκε το καταφύγιο μέσα σε ένα μήνα. Η κυρίαρχη γνώμη τη βούληση, έστω και ενός ατόμου, εάν γίνεται αποδεκτή από το σύνολο. Τελικά το πείραμα πέτυχε σε τέτοιο βαθμό όσο εμείς αρχίζουμε να προσλαμβάνουμε υπαλλήλους. Αρχίζουμε να προσλαμβάνουμε υπαλλήλους. Σύμφωνα με τη λαϊκή θέση. Για διάφορες δουλειές της κοινότητας. Στο τέλος του χρόνου ο έπαρχος ήταν διορισμένος. Τότε λέει, για σας Μανώλη, εδώ έχεις υπερδίδει. Ποιος σου έδωσε δικαίωμα να διορίζει. Αυτός ήτυχε να είναι διορισμένος έπαρχος, καπετάνιος του Ελλάς. Του λέω, δεν μου λες, στην ελεύθερη Ελλάδα γινότανε αυτά που λες τώρα εσύ να κάνω ή αυτά που κάνω εγώ. Δεν είμαι, με βάζει σε δύσκολη θέση. Μετά σχηματίστηκε η κυβέρνηση, η γνωστή των δύο κομμάτων, Κομμουνιστικού Κόμματος Νέας Δημοκρατίας, στέλνουν ένα κομμουνιστή έπαρχο. Με καλεί και αυτός να πω, τι γίνεται Μανώλη, λέω, σε αυτά σα μαθαίνουν στο κόμμα. Αυτή είναι η κομμουνιστική διδασκαλία. Να αποφασίζει ο λαός ή να αποφασίζει εσύ. Τελικά ούτε αυτό. Και μετά αλλάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρχεται ο έπαρχος της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν πήγα και συζήτησα μαζί του, μου λέει, εδώ οι άλλοι δεν σου κάνουν το χαρτί και θα το κάνω εγώ. Αλλά εδώ μεταξύ, προσέξτε, εμείς πήραμε απόφαση. Κάναμε προσλήψεις αδιαφορώντας με το τι έλεγε η κυβέρνηση. Και τελικά είχαμε δύο προϋπολογισμούς. Ένα για το κράτος και ένα το πραγματικό το δικό μας που ήταν και συμπεριλάμβανε και το κράτος. Δεν είχαμε ψεύτικο. Είχαμε δύο πραγματικά. Το ένα άμα για το κράτος και το δικό μας. Προσλάβαμε 17 υπαλλήλους. Και στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων μπροστά στους υπουργούς είναι μερικοί από αυτούς και σήμερα στην κυβέρνηση, έλεγα. Αυτό κάνω. Τολμάτε να με πάτε στο δικαστήριο για να φανεί η απάτη σας. Η απάτη ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτά κάναμε στο ταπεράκι της Νάξου. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με το Σύνταγμα. Τι σχέση έχει. Εάν προσέξετε αγαπητοί φίλοι, όλα τα συντάγματα του κόσμου, όχι μονάχα ιδεολογικά και γεωγραφικά, όλα έχουν την ίδια αρχή. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται εν ονόματι του ως το Σύνταγμα και οι νόμοι ορίζουν. Μονάχα στην ελεύθερη Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε την υπέρβαση και στους χωρισκάδες είναι γραμμένο.
όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό. Το έκανε πράξη. Έκανε αυτήν την υπέρβαση τότε που ασκηνήθηκε το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Και εμείς στα περάσου της Νάξου φτιάξαμε μετά το Σύνταγμά μας. Και το Σύνταγμά μας είναι καθαρό, προσέξτε πόσο μικρό είναι. Αλλά ξεκινάει, θα σας το δώσω, ξεκινάει από την αρχή. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ανήκουν στο λαό και ασκούνται από τον ίδιο το λαό. Αυτό κάναμε στα περάσου και αυτό ζητάμε να γίνουμε. Ώστε ο πολίτης, ας μου επιτρέψει να πω, να μην είναι άπολης. Υπήρχε αυτή η ονομασία στην αρχαία Ελλάδα. Ο πολίτης που δεν έπαιρνε μέτρα στα κοινά, κατά τον Σόλωνα, ήταν αχρίος και άτιμος, ήταν άπολης. Ενώ έπρεπε να είναι πολίτης. Να συμμετέχει δηλαδή στην πολιτική ζωή, να μην αφήνει την πολιτική στους ξεπακέλματος πούς και αυτή ο ίδιος κριτική. Αυτό ζητάμε, αυτό κάνετε εσείς, αυτή είναι μια κοσμογονία λαογένει της δημοκρατίας και αυτή η ιστορία την οποία εσείς γράφετε θα είστε μεθαύριο υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Μια καινούργια Ελλάδα δεν έχω, η Ελλάδα της άμεσης δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. Το λόγο είχε ο Σταύρος του Σταυρίου. Έχουν λεχθεί ήδη αρκετά για να τροφοδοτήσουν μια πολύ ωραία συζήτηση για την άμεση δημοκρατία. Η δική μου η παρέμβαση θα βάλει στη συζήτηση μερικές ακόμα διαστάσεις που ελπίζω πως θα δώσουν στοιχεία για να πάμε παραπέρα και τις εμπειρίες αλλά και τα ερωτήματα που αφορούν την άμεση δημοκρατία. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ όσο την έχω δει και την έχω ζήσει και την έχω μελετήσει στην εμπειρία των Ζαπατίστας, μια εμπειρία που στις μέρες μας ξαναέπιασε το νήμα της άμεσης δημοκρατίας και μέσω αυτής εγκατάστησε έναν άλλο τρόπο η κοινωνία να λειτουργεί, έναν τρόπο που προεικονίζει ενδεχομένως το μέλλον της ανθρώπινης συλλογικής χειραφέτησης. Ξεκινάω από μια παρατήρηση που έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να την σκεφτούμε. Μια ερώτηση καταρχήν. Είναι η άμεση δημοκρατία μια μορφή πολιτεύματος? Είναι ένας τρόπος δηλαδή να ρυθμίζονται οι σχέσεις της εξουσίας με τους υπηκόους? Ένας τρόπος να ελέγχονται οι μηχανισμοί ή να εκδηλώνονται οι εκπροσωπήσεις ή αντιπροσωπεύσεις? Είναι η άμεση δημοκρατία τεχνικά ίσως μια διαδικασία διαβούλευσης η οποία έχει τα καλά και τα κακά της? Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι καν κατεξοχήν αυτά. Νομίζω ότι η άμεση δημοκρατία μπορεί να περιγράψει, και η εμπειρία των Ζαπατίστας ελπίζω ότι θα μας το δείξει αυτό, μπορεί να περιγράψει κάτι πιο βαθύ. Τον τρόπο με τον οποίο εγκαθίσταται, παράγεται και αναπαράγεται ένας άλλος τύπος κοινωνικού δεσμού. Ένας άλλος τρόπος να είμαστε μαζί. Ένας άλλος τρόπος να συγκροτούμε κοινωνίες και ομάδες. Αυτό σημαίνει, ίσως, ότι η άμεση δημοκρατία δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας πραγμάτων, είναι ίσως μια κίνηση, ένας τρόπος η κοινωνία να αναπτύσσει τον εαυτό της και να συγκροτείται προς μια κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση που εγώ θα την έλεγα την κατεύθυνση μιας δυνητικής δυνάμει συλλογικής χειραφέτησης. Και το κρίσιμο χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου να συγκροτείται ο κοινωνικός δεσμός, λέω, να σκεφτούμε πως ίσως είναι ότι σε αυτόν τον κοινωνικό δεσμό τα μέσα και οι στόχοι είναι ίδιοι. Τα μέσα γίνονται στόχοι και οι στόχοι μοιάζουν με τα μέσα. Δεν υπάρχουν μέσα που δικαιολογούν τη χρησιμοποίησή τους ανεξάρτητα από το σκοπό προς τον οποίο σκοπεύουν. Στην άμεση δημοκρατία, άμεση δημοκρατία.
δεν πάμε με άλλο τρόπο. Και αυτό με πολύ δραματικό τρόπο το εξέφρασαν και οι ίδιοι οι